signals, beep wasn't quite at my speed. Been round the block all those times you see. Look at me now, back of a pantomime cow. Hidden away with my head in the fence, kidding myself that I'm not gonna miss it at all. Κάνετε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Όπως βλέπετε, σήμερα έχουμε ένα vlog. Δεν θεωρείται vlog μας γιατί πέρασαν τα Χριστούγεννα. Με βλέπετε τελείως άβαφη μόλις ξύπνησα και σκέφτηκα να σας κάνω το house tour που μου ζητήσατε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Μόλις μπήκα από την πόρτα όπως σας έδειξα, ακριβώς απέναντι είναι ο καθρέφτης. Και εδώ έχω κάποια βασικά πράγματα στην είσοδο. Περνάω στο σαλόνι. Υπάρχουν διάφορα σκόρπια πράγματα που δεν έχω αποφασίσει ακόμα πώς θα τα βάλω. Όπως βλέπετε εδώ διάφορα καλώδια, power bank και πέρα είναι τα πράγματα της μηχανής. Ο καναπές μου είναι φούξια βυσσινή όπως βλέπετε, κουβερτούλες δίπλα. Τι άλλο πέρα από τρίποδα εδώ. Και περνάμε στη τηλεόραση. Να σας τονίσω ότι μένω μόνη μου, για όσους δεν το ξέρουν. Επομένως όλα είναι δικά μου πράγματα από τη φοιτητική μου ζωή. Εδώ είναι και η φωτογραφία μου από την ορκομοσία. Την έχω βάλει μπροστά στο καθρέφτη επίτηδες. Και εδώ είναι το δεντράκι μου, το οποίο συνήθως γέρνει το άστρο του. Θα σας βγάλω και λίγο έξω. Wasn't quite at my speed. Been round the block all those times you see. Look at me now, back of a pantomime cow. Hidden away with my head in the fence, kidding myself that I'm not gonna miss. Αν προσέξατε, το μπαλκόνι είναι ενιαίο. Τώρα εδώ περνάω στο hall, όπως βλέπετε εδώ. Θα μπω στη κουζίνα. Θέλω να σας δείξω κάποια πράγματα, όπως π.χ. ότι εδώ μαζεύω καπάκια τα οποία πηγαίνουν σε ειδικές, ας πούμε, ειδικά καταστήματα συνήθως ή οργανώσεις που μαζεύουν τα καπάκια αυτά, τα οποία χρησιμεύουν στα αμαξίδια τα αναπηρικά. Για αυτό και εγώ τα μαζεύω, για να ενισχύσω το έργο αυτών των ανθρώπων. Εδώ είναι το μπαλκόνι το ενιαίο που λέγαμε και πριν. Έχουμε το ψυγιάκι μας. Και εδώ το καλύτερο από όλα. Πάμε λοιπόν να σας δείξω κάποια γλυκά από το μαγαζί. Εδώ έχουμε τα μελομακάρονα με σοκολάτα και σκέτα. Εδώ έχουμε δίπλες. Και εδώ κουραμπιέδες. Φεύγω λοιπόν από την κουζίνα. Πάω απέναντι που είναι το μπάνιο. Να σας ενημερώσω ότι το σπίτι είναι πολύ παλιό. Είναι πεντακάθαρο, δεν έχει σχέση αυτό, απλά είναι πολύ παλιό. Καθρέφτες εδώ, καθρέφτες εκεί, καθρέφτες παραπέρα.
πετσετούλες, πράγματα του μπάνιου και άλλος καθρέφτης. Και εδώ είναι ο νηπτήρας μας με τα απαραίτητα, ντουλαπάκι και ένα μεγάλο τουλάπι το οποίο είναι φίσκα όμως, φίσκα. Σκεφτείτε ότι μέχρι και εδώ κάτω έχω πράγματα γιατί δεν χωράνε, ξέρω ότι πρέπει κάτι να κάνω γι' αυτό. Και το πλυντηριάκι μας και φεύγουμε. Κλείνουμε το φωτάκι και πάμε στο δωμάτιο. Μπαίνω μέσα, έχω διπλό κρεβάτι όπως βλέπετε. Και εδώ απέναντι έχω μια σιρταριέρα, πολύ πρόσφατη απόκτηση. Και εδώ έχω τα καλλυντικά, εδώ είναι κυρίως του προσώπου μου, προσώπου και stain κραγιόν. Και εδώ είναι όλα τα υπόλοιπα, κατά κόρον. Ακριβώς από πάνω έχω ζωγραφιές παιδιών από όταν ήμουνα πρακτική σε νηπιαγωγία. Καταλαβαίνετε, είναι μερικά φυσικά, δεν είναι όλα. Έχω πάρα πολλά, τα οποία βρίσκονται σε αυτά τα κουτιά εκεί κάτω. Και εδώ έχω τα πινέλα που χρησιμοποίησα χθες που ήταν Χριστούγεννα. Εδώ έχω το καθαρά μου, κάποια βιβλία. Έχω και άλλα βιβλία αλλά ξέχασα να σας τα δείξω, είναι στο σαλόνι. Και εδώ έχω τα προϊόντα για τα νύχια. Επίσης εδώ κάτω βρίσκεται μια σακούλα. Δεν ξέρω αν φαίνεται πόσο μεγάλη είναι, η οποία περιέχει έμπτης. Και εδώ πάνω βρίσκονται προϊόντα άλλα χιλιών, μολύβια κλπ. Ένα ρολογάκι, 10 το πρωί. 10 το πρωί, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων και εγώ κάνω βίντεο. Γιατί να μην ξεκουραστώ εξάλλου. Το ενιαίο μπαλκονάκι. Και εδώ έχω το, στο κομμωδίνο αυτό, έχω τα αρώματά μου, τα αρώματα που έχω αυτή την εποχή. Και κάνω focus λοιπόν στο δεντράκι μου. Πείτε μου τι άλλο βίντεο θέλετε να δείτε από μένα. Όπως βλέπετε αργά ή γρήγορα κάνω ό,τι βίντεο μου ζητήσετε εσείς. Και το στραβό αστεράκι μας. Φιλάκια πολλά και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.